σαν υπεύθυνος εργοταξίου Αντιμάχιας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το προσωπικό του εργοταξίου για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν για να βελτιώσουν την ποιότητα των πολιτών. Το προηγούμενο διάστημα ήταν στο Τικάκι, αν είδατε, την περασμένη εβδομάδα Καρδάμενα. Σήμερα συνεχίζουμε Κέφαλο. Είναι υποχρέωσή μας να πάμε σε όλο το νησί, παρόλο που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και για αρκετά χρόνια ταλαιπωρούν τους κατοίκους του νησιού, πρώτα απ' όλα και τους επισκέπτες. Ας μας συγχωρήσουν οι κάτοικοι του νησιού, δίνουμε προτεραιότητα στις τουριστικές περιοχές, όχι για να εξυπηρετήσουμε τους επισκέπτες πρώτα απ' όλα, αλλά γιατί είναι οι πιο επισκέψιμες αυτή την περίοδο και ο καθένας θέλει να πάει στις παραλίες. Δυστυχώς αυτή η δημοτική αρχή δεν έχει το μαγικό ραβδί να μετατρέψει από τη μια στιγμή στην άλλη το βάτραχο σε πρίγκιπα, αλλά είναι εντατικές οι προσπάθειες και σας υποσχόμαστε θα δώσουμε τον αγώνα μας έτσι ώστε τα αποτελέσματα να φανούν πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και πολύ σύντομα θα δείτε ότι οι υποσχέσεις θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το εργοτάξιο της Αντιμάχιας για την συμμετοχή του εδώ στο έργο που κάνουμε στο δρόμο προς το Λιμιώνα. Ένα πρόβλημα χρόνιο εδώ στο χωριό μας, ο δρόμος αυτός εδώ, με πολλές λακκούβες, και τώρα λύνουμε κάποια κομμάτια το πρόβλημα που, στα προβλήματα που υπάρχει εδώ. Θα ευχαριστήσουμε, ένα ευχαριστώ προς τον Δήμαρχό μας για την προσπάθεια και τη συμμετοχή όλο αυτού του έργου εδώ. Μετά από πολλά παρακάλια, θα το πω έτσι απλά, πολλά παρακάλια εμένα του Στέφανου της Διονυσίας της Καμπούρη για να λύσουμε αυτό εδώ το πρόβλημα στο χωριό μας, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια αυτό. Αυτά δηλαδή, προσπαθούμε πάντα με την καθημερινότητα να δίνουμε λύσεις στα χόρτα, στους δρόμους, στα φώτα. Έχουμε πολλά προβλήματα. Το χωριό μας έχει πάρα πολλά προβλήματα και προσπαθούμε να το λύσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Εμείς ζητάμε λίγο υπομονή από τους συντιμότες μας εδώ και σιγά σιγά ό,τι έχουμε πει, τουλάχιστον με την καθημερινότητα, θα είμαστε παρόν να λύσουμε όποιο πρόβλημα υπάρχει. Θα ήθελα από τη μεριά μου να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τον Θεοδόση, τον Δήμαρχο, για αυτά που του λέμε, όπως είπε και ο φίλος μου ο Αντώνης ο Στέρπης, για αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Ζητάμε μια μεγάλη, μια μεγάλη συγγνώμη για τη μεγάλη καθυστέρηση αυτή που υπήρξε. Δεν είναι πολύ μεγάλη, είναι από τον Απρίλιο, γιατί υπήρχε ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με τα μηχανήματα. Είχαμε έλλειψη πολλών μηχανημάτων. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραναστάση με τη βοήθειά του για όλα αυτά που έχει κάνει και βοηθάει στα μηχανήματα και παραπέρα. Κάτι άλλο δεν έχω να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ, τίποτα άλλο και λίγο υπομονή και όλα θα φτιάξουν, λίγο υπομονή. Είμαστε εδώ στο δρόμο που οδηγεί προς την περιοχή Λιμιώνα Κεφάλου. Ξεκινήσαμε από χθες την αποκατάσταση του δρόμου, τριών τμήματων, των τριών πιο έτσι κατεστραμμένων τμήματων του δρόμου αυτού. Ένας δρόμος ο οποίος χρήζει σε όλη την διαδρομή του να γίνει συνολική αποκατάσταση. Είναι κάτι το οποίο έχει μπει στην μελέτη η οποία έχει ετοιμαστεί από τις τεχνικές υπηρεσίες. Σήμερα συνεχίζουμε τις εργασίες εδώ, βλέπουμε να γίνεται άλλο ένα κομμάτι. Λύνουμε έτσι προσωρινά το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, ώστε ο δρόμος να αποκτήσει μια καλή βατότητα. Ευελπιστούμε σύντομα να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός και να αποκατασταθεί όλος ο δρόμος αυτός. Είναι ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό, το είχε ανάγκη η περιοχή για όλους τους περίοικους αλλά και για τους επισκέπτες που ήδη έχουν ξεκινήσει να επισκέπτονται την περιοχή του Λιμιώνα και θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα έργα που γίνονται έστω και μικρής κλίμακας και με κάποια καθυστέρηση θα συνεχίζονται για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε έτσι την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της Κεφάλου. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, βρισκόμαστε στην περιοχή Λιμιώνα, στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα κρίσιμο κομμάτι του αγροτικού οδικού δικτύου της Κεφάλου, που όμως έχει τεράστια σπουδαιότητα όχι μόνο για τον μόνιμο πληθυσμό, αλλά και για τους επισκέπτες μας. Δεκάδες και θα έλεγα και εκατοντάδες χιλιάδες επισκεπτών κάθε χρόνο διέρχονται αυτόν τον δρόμο. Είναι ένας δρόμος που τα τελευταία 20 χρόνια παραμένει σε αυτή την κατάσταση. Παρουσίαζε βομβαρδισμένο τοπίο. Έπρεπε να παρέμβουμε. Κάποιοι είπαν ότι είναι ένα παλιό επαρχιακό δίκτυο. Εμείς τους απαντούμε όπως απαντήσαμε
και στην υπόθεση των ρεμάτων, ότι δεν κοιτούμε τι ως αρμοδιότητα είναι, αλλά κοιτούμε την αναγκαιότητα και την κρισιμότητα του χρόνου παρέμβασης. Είμαστε λοιπόν εδώ από χθες και θα είμαστε και αύριο για να κάνουμε μια δραστική αποκατάσταση του οδοστρώματος, γιατί ήταν αδιανόητο στην έναρξη μιας πολύ κρίσιμης τουριστικής περίοδου για μία ακόμα χρονιά να παραμένει αυτός ο δρόμος όσο είχε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι η υπόθεση της οδοποιίας είναι ίσως η πιο κρίσιμη που έχει να αντιμετωπίσει κάθε δημοτική αρχή. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, τα προβλήματα είναι τεράστια, ιδιαίτερα στο αγροτικό δίκτυο σε όλο το εύρος του νησιού. Έχουμε βάλει προτεραιότητες και εκτιμούμε ότι ξεκινώντας από τις περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, όπως για παράδειγμα είναι η περιοχή την Κακίου, την οποία την αποκαταστήσαμε σε ένα μήκος περίπου 2 χιλιόμετρων την προηγούμενη περίοδο, τώρα βρισκόμαστε στο Λιμιώνα, θα πάμε αργότερα σε άλλες περιοχές που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Μέρα με την ημέρα βάζουμε τις βάσεις ούτως ώστε σε έναν εύλογο χρόνο να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα του οδικού δικτύου που, όπως είπα και πριν, έχουν χρόνια να τα δουν με την ενδέουσα σοβαρότητα.